Υπάρχει μία σπήρα η οποία είδε την αδυναμία της ελληνικής κυβερνήσεως. Δεν είμαι από αυτούς που θα τολμήσω να διανοηθώ να πω τον Πρωθυπουργό Συνωμότη όπως ευκόλως κάποια νοητίζοντες το λένε εμέσως πλην σαφώς. Όχι. Δεν είναι Συνωμότης ο Πρωθυπουργός Ελλάδος. Απλώς πολύ φοβούμαι ότι τα πράγματα είναι τόσο σύνθετα που δεν μπόρεσε να το παρακολουθήσει και επέτρεψε σε κάποιους να στήσουν αυτή τη σπήρα. Σπήρα. Ρόλαν Μπέργκερ. Μία δεξαμενή σκέψη. Που ο πολύς πρόεδρος της Γερμανός ήρθε και έγινε δεκτός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συνεζήτησε μαζί του το σχέδιο Εύρυκα. Σχέδιο λαϊλασίας της χώρας. Αποτιμήθηκε η Ελλάδα 125 δις. Να μας δώσουν 125 δις, όλα τα προσεκά στοιχεία να τα πάρει μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο και εκείνη να τα κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η εταιρεία συνδέεται με την Deutsche Bank. Είναι θυγατρική της Deutsche Bank. Η Deutsche Bank έχει τον Άκερμαν, ο οποίος κύριος Άκερμαν είναι μέσα σε εκείνο τον οργανισμό ο οποίος θα αποφασίσει εάν το κούρεμα είναι πιστωτικό γεγονός ή όχι. Και συνδέεται άμεσα ως πρόεδρος, ο ίδιος το πρόσωπο που έκανε αυτή τη δεξαμενή, ο κύριος Ρόλαντ Μπέργκερ, με την Blackstone, τη μητρική της BlackRock. Η BlackRock, η οποία ήρθε και κάνει τους ελέγχους των ελληνικών τραπεζών. Και δια των ελληνικών τραπεζών κάνει τις ελέγχους σε όλες τις επιχειρήσεις. Ξέρει τι γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, σε όλες τις τράπεζες. Και η BlackRock σήμερα, κυρία Υπουργέ, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης, επενδυτής, λένε, στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο οποιοσδήποτε λοιπόν Έλληνας φουκαράς πάει στο χρηματιστήριο, έχει την ίδια πληροφόρηση με την BlackRock που παίζει στο χρηματιστήριο, που ξέρει όλες τις τράπεζες, φίλο και φτερό, και για τον τραπεζόν όλες τις επιχειρήσεις, γίνονται κλίματα. Και ξέρετε, και κάποιες λεπτομέρειες, είναι και κύριοι μέτοχοι της Goldman Sachs, είναι μέτοχοι της Moody's, της Standard & Poor's. Αυτά τα συνδέετε στο μυαλό σας. Πτωχεύουν τη χώρα, μειώνουν το χρηματιστήριο, πέφτουν οι μετοχές και έρχονται να κατασπαράξουν. Ήενες. Πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι πτώμα και έρχονται να κόψει ο καθένας από το στήθος, από τα πόδια. Αυτό συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν να φτάσει το μήνυμα τώρα στις Βρυξέλλες. Ότι δεν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε στους σχεδιασμούς τους. Ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αντισταθούμε, να φωνάξουμε, να γίνουμε μια γροθιά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε λοιπόν αυτή τη λαϊλασία. Είναι αδιανόητο να επιτρέψουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και σήμερα στον ΟΠΑΠ έχουν πάει όλα τα μέλη της πείρας. Ο ένας ο σύμβουλος για το στιγμιαίο λαχείο, ο ένας ο σύμβουλος από αυτούς που σας είπα, και ο άλλος, η ίδια εταιρεία, η αδερφή εταιρεία, ο σύμβουλος του ΟΠΑΠ για το στοίχημα. Λαϊλασία. Λαϊλασία. Και πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που βάλαμε. Εσείς, η Νέα Δημοκρατία και εμείς εις το Ταμείο Αναξιοποίησης της Περιουσίας. Τα κοράκια, οι βάνδαλοι, αυτοί οι οποίοι έρχονται να λαϊλατήσουν, είναι πολύ ισχυρότερα πρόσωπα από αυτά τα πέντε πρόσωπα που βάλαμε. Να θωρακίσουμε πριν μας πάρουν τα ημάτια. Να θωρακίσουμε πριν ευτελίσουν Ελλάδα. Να θωρακίσουμε πριν μας πάρουν τη συνείδηση, τον πλούτο, τη χώρα, την ψυχή και την καρδιά μας αντί 125 δισεκατομμυρίων. Φωνάζω για να ακούσω τους Βρυξέλλες. Φωνάζω για να θωρακίσω τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο. Φωνάζω για να θωρακίσω την όποια επιχειρηματολογία του Αντώνη Σαμπαρά. Η πόλη πρέπει να μείνει όρθια. Δεν πρέπει να ξανακουστεί αυτό που ακούστηκε πριν πολλά χρόνια στην Ανατολή. Η πόλη σε άλλο. Η Ελλάδα δεν θα αλωθεί. Γιατί έχει τους κατοίκους τους, έχει τον πατριωτισμό των Ελλήνων, το οποίο δείξαμε το 1940. Θα το δείξουμε και το 2011.